Δεν θα πω τώρα τα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται. Γιατί μάλλον δεν το ξέρετε ούτε εσείς στην Νέα Δημοκρατία. Και ρωτώ, διαβάζω διεθνή τύπο, ακούστε τώρα, από χθες. Ο διεθνής τύπος έχει μερικά points μικρά, μονοστιλάκια που δεν τα παίρνετε υπόψη σας. Πρώτον, ρωτώ, στην Κίνα ο Πρωθυπουργός ζήτησε να φύγουν οι Κινέζοι από τον Πειραιά, ναι ή όχι? Αμερικανικός τύπος. Ζήτησε η Κίνα σε αντίδραση των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού των απαιτήσεων να πολεμηθεί η ελληνική ναυτιλία και το κεφάλι της ελληνικής ναυτιλίας, ναι ή όχι? Ρωτώ, γιατί έχουμε πόλεμο ναυτιλιακό με τη Γερμανία, ιτήθηκε η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε πόλεμο μεταξύ Κίνας και Ελλάδας στην ναυτιλία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής στην ναυτιλία στην Ελλάδα, ξέρετε ποιος είναι? Η Κίνα. Η Κίνα είναι. Κινδυνεύει η συμφωνία για μεταφορά πετρελαίου με ελληνικά τάγκερ, ναι ή όχι? Αυτά είναι τα μεγάλα γεωοικονομικά παιχνίδια που παίζονται. Τα υπόλοιπα είναι το προπέτασμα καπνού. Σούνακ, Βρετανικά Μάρμαρα και όλες αυτές. Ελγίνια, τα λένε κάποιοι, για μένα είναι του Παρθενώνος. Αλλά όλα αυτά είναι, ξέρετε, οι σάλτσες. Η ουσία είναι από πίσω. Πώς εμπλέκονται οι Βρετανοί και η υπόθεση με τα κλειτά του Παρθενώνα? Είναι ερωτήσεις που βγαίνουν από το διεθνή τύπο, σας λέω. Δεν την πιστεύω. Εγώ ξέρω τι γίνεται. Πολλοί εδώ μέσα δεν ξέρετε τι γίνεται. Γιατί η κυβέρνηση για να καλύψει τις business, γιατί και αυτό αφαιρέθηκε από το δελτίο τύπου. Πού το είδατε εσείς να συναντάει πρωθυπουργός της Ελλάδος σε μια διακοπή που έκανε διακοπές 5 μέρες Σαουδάραβες επιχειρηματίες στην πρεσβεία την ελληνική? Έγινε η συνάντηση, ναι ή όχι? Εγώ ξέρω ότι οι επενδυτές έχονται επίσημα και συζητούν. Όχι σε πρεσβείες, σε ιδιωτικά ταξίδια 5 μέρες διακοπές. Εγώ θέτω ερωτήματα. Και μας ακούν και νέα παιδάκια και μικρά παιδιά, δημοτικού ή γυμνασίου. Μας ακούνε. Ερωτήσεις θέλω και απαντήσεις.